ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που είσαστε σήμερα εδώ και που μας δίνετε αυτή η δυνατότητα να καταθέσουμε κάποια γεγονότα και κάποιες πληροφορίες όσον αφορά και με την μεταλλευτική δραστηριότητα που πρόκειται να γίνει στην περιοχή του Κλικής. Έχει εδώ και πολύ καιρό γίνει ο διαγωνισμός και για την περιοχή του Κλικής για τα μεταλλεία χρυσού χαλκού και οι κάτοικοι από τότε που αντιλήφθηκαν τις προθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για εγκατάσταση μεταλλείων στο Κλικής ανέπτυξαν εντελώς αυθόρμητα ένα κίνημα ενημέρωσης και αντίστασης. Διότι δυστυχώς ο τρόπος που και η προηγούμενη αλλά και αυτή η κυβέρνηση που αντιμετώπισε και χειρίστηκε την υπόθεση επιβεβαιώνει την καχυποψία και τη δυσπιστία των πολιτών της περιοχής. Καταρχήν η διαβούλευση για το συγκεκριμένο έργο που ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε στην εταιρεία Eldorado Gold και αυτά τα μεταλλεία δηλαδή πάνε προς αξιοποίηση από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν διαγωνισμός έγινε με μία εντελώς υποτυπώδη διαβούλευση η οποία βγήκε στο ίντερνετ για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και επίσης τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου ήρθαν στο Κλικής για μία και μόνη ζωντανή επιτόπου ενημέρωση σε χρόνο όμως εκτός και αρκετά μετά τη λήξη της περίοδου που είχε το ίδιο ορίσει για την δημόσια διαβούλευση. Αγνόησε επανειλημμένα το ΙΠΚΑ και επιδεικτικά το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση και στη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση αποφάσεων για το περιβάλλον της περιοχής τους, αλλά και τη δική του αντίστοιχα υποχρέωση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι σε αυτήν τη μία και μοναδική εμφάνιση που κάνανε η υπεύθυνη του Υπουργείου για την ενημέρωση των πολιτών, ρητά υπόθηκε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει ο διαγωνισμός εάν υπάρχουν αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς. Μετά λοιπόν από αυτήν την ενημέρωση μαζεύτηκαν πάνω από 5.000 υπογραφές κατοίκων αλλά και 70 φορέων πολιτιστικών, συνδικαλιστικών, επιστημονικών, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Μητρόπολη, ο Δικηγορικός Σύλλογος, οι οποίοι έχουν εκφράσει επίσημα και επανειλημμένα την αντίθεσή τους. Παρόλα αυτά, παρόλη αυτή την εναντίωση της κοινωνίας, την καθολική εναντίωση της κοινωνίας του Κλικής στις προθέσεις του ΙΠΚΑ, το ΙΠΚΑ αθέτησε την παραχθήσα υπόσχεσή του και δεν απέσυρε στη συνέχεια την προκήρυξη του διαγωνισμού εκμίσθωσης, αλλά την προχώρησε κανονικά. Εδώ να σας πω ότι κάποιοι από αυτούς τους φορείς οι οποίοι έχουν υπογράψει τη συγκεκριμένη την αντίθεσή τους τέλος πάντων στις προθέσεις του Υπουργείου έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, 8 από αυτούς τους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κλικής έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Το δικαστήριο είναι κανονικά να πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή. Από πληροφορίες όμως που σήμερα έφτασαν σε εμάς, λένε ότι το Υπουργείο θα ζητήσει αναβολή, διότι προφανώς δεν είναι έτοιμο να μπει σε αυτήν την δικαστική μάχη σε αντίθεση με τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είναι καθόλου έτοιμοι και ζητούν το δικαστήριο να πραγματοποιηθεί όπως έχει οριστεί. Επίσης, στο Κλικής, ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος που η κοινωνία είναι εντελώς αντίθετη σε αυτό το έργο, το οποίο καταλαμβάνει 91.000 στρέμματα, μέσα σε αυτά δάση, βοσκότοποι, αλλά και περιοχές καλλιεργήσιμες, οι οποίες
τα οποία 91.000 στρέμματα συμπεριλαμβάνουν και 11 κατοικημένα χωριά. Υπάρχει άλλο ένα ζήτημα στην περιοχή, το οποίο είναι η ύπαρξη ουρανίου. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 143 γ του Μεταλλευτικού Κώδικα, δικαίωμα προς αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών υλών που περιέχουν σε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες ραδιενεργά στοιχεία και έκτεται μόνο το δημόσιο. Στη σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου δεν αναφέρεται πουθενά το ουράνιο, ενώ υπάρχουν πολύ σημαντικές μελέτες και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξή του. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, το οποίο είναι ότι η ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο ούτως ή άλλως θα εξορίξει το ουράνιο από τα βάθη της γης, όπου είναι ασφαλώς, είναι ασφαλές εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στεγανά αποθηκευμένο, και θα το συγκεντρώσει και θα το εκθέσει στην επιφάνεια. Στην υποθετική περίπτωση που θα θελήσει να υποφεληθεί από τη δυνατότητα που της παρέχεται να επιτύχει δηλαδή εύκολα και ανέξοδα την απόλυψη του ουρανίου, θα παρανομήσει μεν, με συνενοχή όμως και του ελληνικού δημοσίου, λόγω παράληψης από μέρους του δεύτερου εφαρμογής του άρθρου 143 γ του Μεταλλευτικού Κώδικα. Αν πάλι δεν θελήσει να υποφεληθεί από τη δυνατότητα αυτή, τότε το εξορισσόμενο ουράνιο θα οδεύει συνεχώς προς απόθεση στα τέλματα των μεταλλευτικών καταλήπων και μάλιστα χωρίς επισήμανση της παρουσίας του εκεί, αποτελώντας έτσι μία ιστοδυνεκές σοβαρότατη απειλή για τη δημόσια υγεία. Ένας άλλος κίνδυνος για την περιοχή του Κιλκής είναι ότι στις μεταλλευτικές εξορίξεις χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού και ο Δήμος Κιλκής και όλος ο νομός είναι από τους 6 πρώτους της χώρας τους οποίους έχει προταθεί να εφαρμοστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της ερημοποίησης. Απόδειξη του πόσο δραματικό είναι το πρόβλημα στην περιοχή μας. Άρα, μία υδροβόρα μεταλλευτική δραστηριότητα στα Κρούσια, ακριβώς δηλαδή στη λεκάνη συλλογής υδάτων του Γαλλικού ποταμού, δεν μπορεί παρά να έχει σημαντικότατη αρνητική επίπτωση στο θέμα της επάρκειας νερού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, και επιπλέον υπάρχει σοβαρότητος κίνδυνος να έχει και πολύ σοβαρή επίπτωση και στην ποιότητα του νερού. Στην περιοχή έχουν γίνει κατά καιρούς πάρα πολλές μελέτες και αναπτυξιακά σχέδια από τοπικούς φορείς, οι οποίοι έχουν λάβει υπόψη τους όλες τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού, καθώς και τις επιθυμίες και τις παραγωγικές εμπειρίες και τις δεξιότητες των κατοίκων του. Ο μόνος που μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει υπόψη αυτά τα σχέδια είναι η κυβέρνηση, η οποία προωθεί την εγκατάσταση μεταλλείων στην περιοχή. Ο κύριος στόχος των αναπτυξιακών σχεδίων των φορέων της περιοχής είναι η ενίσχυση της ήδη σημαντικότητας στον ομό πρωτογενούς παραγωγής ποιοτικών διατροφικών προϊόντων. Τόσο η κτηνοτροφία όσο και η γεωργία στην περιοχή έχει πάρα πολλά να αποδώσει. Και οι κάτοικοι θεωρούν ότι αυτή η παραγωγική βάση πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί και να διευρυνθεί με την επέκταση της παραγωγής, μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία κτηνοτροφικών και γεωργικών αυτών προϊόντων, με στόχο τόσο την κάλυψη των αναγκών, των διατροφικών αναγκών της περιοχής της χώρας μας, αλλά και τις εξαγωγές. Επίσης υπάρχουν ένα σωρό άλλες προτάσεις για εκμετάλλευση της περιοχής, όπως η περιοχή των Κρουσίων έχει χαρακτηριστεί, το έδαφος μάλλον και το κλίμα της περιοχής έχει χαρακτηριστεί νούμερο ένα για καλλιέργειες φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, και επίσης έχει τόσο μεγάλο φυσικό κάλος η περιοχή, ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ο τομέας του αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού, που όμως με τις συγκεκριμένες επενδύσεις
σίγουρα δεν θα υπάρξει περιθώριο για τέτοιου είδους ανάπτυξη. Αυτά τα ειδικότερα αναπτυξιακά σχέδια που επεξεργάστηκαν οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν και τη συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα της νέας ΚΑΠ, που θα είναι εξασφαλισμένη μόνο με την προϋπόθεση διατήρησης του περιβάλλοντος παραγωγής διατροφικών προϊόντων του νομού, συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων σε άριστη οικολογική κατάσταση, πράγμα που ασφαλώς δεν θα ισχύσει αν πραγματοποιηθούν ιδιαίτερα επιπαρετικές για το περιβάλλον εξορρυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες. Βάζοντας σε αυτά και το θέμα της δέσμευσης των μεγάλων ποσοτήτων νερού, καθώς και την αναπόφευκτη και σημαντική ατμοσφαιρική και εδαφική ρύπανση, έχουμε και εκεί την αντίθεση όλης της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε αυτήν την υποτιθέμενη επένδυση, η οποία δεν θα προσφέρει τίποτε στην τοπική κοινωνία εκτός από σε πλήρη ανάπτυξη 500 θέσεις εργασίας, όπως μας είχε πει ο Υπουργός όταν τον είχαμε συναντήσει. Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους, η τοπική κοινωνία του Κιλκής έχει δηλώσει την αντίθεσή της, έχει προσφύγει και στη δικαιοσύνη και ζητούμε από όλους τη συμπαράσταση σε αυτόν τον αγώνα τόσο του Κιλκής όσο της Χαλκιδικής και της Θράκης, που φαίνεται ότι θα είναι μεγάλος και χρονοβόρος. Ευχαριστώ.